Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ουδεμία αναφορά στην ειρηνευτική πρωτοβουλία του Ιράν έκανε ο Σαντάμ Χουσέιν στο απόψινό μήνυμά του προς τον Ιρακινό λαό, τον οποίο χαιρέτησε για την στεναρή αντίστασή του στους βομβαρδισμούς. Ο Σαντάμ Χουσέιν κάλεσε τους Ιρακινούς να επιδείξουν υπομονή και τους διαβεβαίωσε ότι η νίκη θα έλθει. Εξαπέλυσε φραστική επίθεση εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, την οποία χαρακτήρισε πατρίδα απίστων, και επανέλαβε την επιθυμία να απελευθερώσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, τους Παλαιστινίους από την Ισραηλινή κατοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζορτζ Μπους, σχολιάζοντας το μήνυμα του Σαντάμ Χουσέιν, είπε ότι δεν διαπίστωσε αλλαγές στη στάση του Ιρακινού Προέδρου ως προς τον πόλεμο και διαβεβαίωσε ότι ο πόλεμος πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Την εμπιστοσύνη του Πενταγώνου στις δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην έρημο εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Ντικ Τσένι, αναχωρώντας από τη Σαουδική Αραβία, αλλά αρνήθηκε να προσδιορίσει το χρόνο έναρξης των μαχών στην Ξηρά, ένα θέμα που απασχολεί τους ανταποκριτές των διεθνών πρακτορείων ειδήσεων στο μέτωπο του πολέμου. Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, εκτιμούν ότι οι δυνάμεις τους χρειάζονται ακόμη 3 εβδομάδες για να εμπλακούν σε χερσαίες συγκρούσεις. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Τζον Μέιτζορ δήλωσε ότι πρέπει να συνεχιστούν οι αεροπορικές επιδρομές εναντίον των Ιρακινών δυνάμεων και ότι είναι πρόωρο για να αποφασίσει κανείς πότε θα εξαπολυθεί χερσαία επίθεση. Διπλωματικές πηγές δήλωσαν σε διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία ότι το Ιράκ, απαντώντας σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες της Τεχεράνης και του κινήματος των αδεσμεύτων, εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αντέξει σε μια χερσαία επίθεση της πολυεθνικής δύναμης. Στη Βιέννη, μια ηλικιωμένη γυναίκα αυτοκτόνησε το μεσημέρι έξω από την Αμερικανική πρεσβεία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, όπως μεταδίδει το Associated Press, επικαλούμενο αυστριακές αστυνομικές πηγές. Η 68χρονη γυναίκα αυτοπυροβολήθηκε με πιστόλι στο πεζοδρόμιο απέναντι από την Αμερικανική πρεσβεία και υπέκυψε στα τραύματά της λίγο αργότερα σε νοσοκομείο της Βιέννης. Κυρίες και κύριοι, νεότερες ειδήσεις στις 4. Γεια σας.